Επόμενο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε αφορά την διαρροή δεδομένων. Και ξέρουμε όλοι ότι όταν μιλάμε για κάτι τέτοιο, είτε είσαι η NSA, είτε ένας απλός ιδιώτης, είτε μια επιχείρηση, σε καμία περίπτωση τα δεδομένα τα οποία θα διαρρεύσουν δεν πρόκειται να γυρίσουν πίσω. Τα έχεις χάσει οριστικά, θα είναι στη διάθεση όλων. Και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικές οι λύσεις Data Loss Prevention DLP. Η επόμενη ομιλία από τον κύριο Ζικόπουλο, ο οποίος είναι Channel Manager της IT Way Ελλάς, θα εστιαστεί ακριβώς σε αυτό το αντικείμενο. Κύριε Ζικόπουλε. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Άρης Ζικόπουλος. Είμαι Channel Manager της IT Way για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το DLP, για το Data Loss Prevention. Στην ουσία το όνομα είναι σαφές, λέει ακριβώς τι κάνει. Είναι το προϊόν το οποίο προστατεύει από τη διαρροή sensitive data για την επιχείρηση. Η RSA είναι ηγέτιδα δύναμη στο κομμάτι του security, δραστηριοποιείται πάρα πολλά χρόνια και είναι το security division της EMC. Η IT Way είναι distributor της RSA για τις περιοχές που προανέφερα. Πάρα πολύ σημαντικό σε ένα DLP project είναι να καταλάβουμε ότι δεν είναι ένα point product, αλλά είναι ένα στρατηγικό security project. Και έτσι πρέπει να το δούμε. Διαφορετικά, θα μπορεί να γίνει χρονοβόρο και να έχει υψηλό κόστος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι σημαντικός παράγοντας είναι ο άνθρωπος σε συνδυασμό με την τεχνολογία. Η RSA για 7 συναπτά έτη είναι leader κατά Gartner στο συγκεκριμένο προϊόν και έχει υλοποιήσει πάνω από 2.500 projects worldwide σε πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Παραδείγματα, Microsoft, Deutsche Telekom, First Data, Marriott, και αναφέρω λίγο τις επιχειρήσεις για να καταλάβετε ότι δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν χρειάζονται την προστασία. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν sensitive data. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν χρειάζεται να είσαι τράπεζα, provider ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για να ενεργοποιηθείς και να καταλάβεις ότι χρειάζεται την προστασία του DLP. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν internal processes, πατέντες, οτιδήποτε τους κάνει να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό, αν θέλετε, που αν χαθούν θα έχουν μεγάλο business impact. Το μεγαλύτερο project και από τα πρώτα project που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα, για να καταλάβετε ένα παράδειγμα, έχει υλοποιηθεί σε οργανισμό που έχει να κάνει με τη δημιουργία αλλαντικών. Δεν ήταν χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, δεν ήταν τράπεζα, αλλά η διαρροή συγκεκριμένων αρχείων είχε πολύ μεγάλο impact. Άρα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε DLP solutions. Τώρα, τι διαφοροποιεί την RSA από τον ανταγωνισμό, πώς εκείνη βλέπει τον DLP? Ο ορισμός που δίνει είναι ότι είναι η τεχνολογία η οποία βάζει τα processes για να προστατέψει τους ανθρώπους από το data leakage, από sensitive data που μπορεί να χαθούν μέσα στον οργανισμό. Οι συγκεκριμένοι χρήστες μπορεί να είναι malicious ή μπορεί να γίνει κατά λάθος. Και είναι ακόμα πιο σημαντικό να προστατέψουμε αυτούς τους χρήστες. Αυτοί που δεν γνωρίζουν ποια είναι τα sensitive data για την εταιρεία και μπορούν να κάνουν κατά λάθος κάτι το οποίο να κάνει affect στο business της εταιρείας. Η φιλοσοφία η οποία εφαρμόζει η RSA είναι ότι βάζουμε τα processes για να προστατέψουμε τον άνθρωπο. Κάνουμε involve όλα τα τμήματα, δεν είναι ένα IT project, δεν πρέπει να θεωρηθεί έτσι. Και στην ουσία, κάνοντας involve τους χρήστες, τους εκπαιδεύουμε, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Να εκπαιδεύσει τους χρήστες και να καταλάβουν ποια data είναι sensitive για την επιχείρηση και να μην προβούν σε ενέργειες που θα τη βλάψουν. Η φιλοσοφία, η μεθοδολογία η οποία εφαρμόζει η RSA δείχνεται σε αυτό το slide που έχει ως βασικούς πυλώνες το discovery, το monitoring, το education των χρηστών και το enforcement σε τελικό επίπεδο. Το monitoring και το discovery στην ουσία βοηθούν την επιχείρηση να καταλάβει ποιο είναι το ρίσκο το οποίο διατρέχει. Όλες οι επιχειρήσεις διατρέχουν ρίσκο και συνήθως, αν δεν εφαρμόσουν, πόσο μάλλον αν δεν εφαρμόσουν το DLP project, δεν καταλαβαίνουν σε ποιο επίπεδο βρίσκεται το ρίσκο. Άρα το discovery είναι αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε
το ρίσκο και το monitoring να καταλάβουμε τις κινήσεις των χρηστών μέσα στο δίκτυο. Το δεύτερο κομμάτι είναι η εκπαίδευση των χρηστών. Είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τους χρήστες και να καταλάβουν ότι και να αποκτήσουν, αν θέλετε, το mentality του security. Να καταλάβουν ότι πρέπει να προστατέψουν τα data από πιθανή διαρροή. Το τρίτο επίπεδο, και βλέπετε στο διάγραμμα πόσο γρήγορα όταν γίνει η εφαρμογή της εκπαίδευσης στους χρήστες, πόσο γρήγορα μειώνεται το ρίσκο. Στο τρίτο επίπεδο βλέπουμε το enforcement. Αν day one κάνουμε το enforcement, χωρίς να έχουμε κάνει τα δύο πρώτα στάδια, σίγουρα θα κάνουμε disrupt το business. Είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Δεν γνωρίζουμε το ρίσκο, δεν γνωρίζουμε πού είναι τα data, δεν γνωρίζουμε ποιοι χρήστες τα διαχειρίζονται και κάνουμε enforce. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να κάνουμε πρώτα τα δύο στάδια, να καταλάβουμε το ρίσκο και στην ουσία ακόμα και από το δεύτερο στάδιο, χωρίς να κάνουμε το enforcement, αν έχουν εκπαιδευτεί οι χρήστες, έχει μειωθεί το ρίσκο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Αν κάνουμε μία ανάλυση της δομής ενός DLP project κατά RSA, τα modules τα οποία χρησιμοποιούμε είναι τρία. Είναι το network module, το data center module και το endpoint module. Πάνω από αυτά κεντρικοποιημένα υπάρχει η κονσόλα διαχείρισης, το Enterprise Manager, στο οποίο πολύ σημαντικό και εδώ είναι πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, είναι ότι τα πάντα γίνονται από αυτή την κονσόλα. Είτε τα notification, είτε το high level configuration, είτε τα updates, οτιδήποτε γίνεται centralized από μια κονσόλα. Και τα τρία modules μπορούν να, αν μου επιτραπεί η έκφραση, να πουληθούν είτε σε just monitoring, just discovery module, είτε enforcement. Και τα τρία εννοείται ξεχωριστά. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να αγοράσει μόνο το monitoring για το network module. Συνήθως, τα DLP project ξεκινούν με αυτόν τον τρόπο, με το monitoring. Να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Δεν γίνεται το enforcement και εννοείται ότι αφού γίνει το monitoring και περάσει μία silent period, όπου δεν καταλαβαίνει κανένας χρήστης, δεν κάνουμε impact στο business, να ξεκινήσουμε με το enforcement. Risk-based είναι ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται το project κατά RSA. Άρα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος χρήστης, είναι πολύ σοβαρό το identity, σε ποια data κάνει effect και τι action είναι αυτό που κάνει. Ο συνδυασμός αυτών των τριών πραγμάτων ανεβάζει ή διατηρεί το ρίσκο χαμηλά. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να εφαρμόσουμε πολιτικές οι οποίες μπορούν να είναι manual ή να είναι automated. Όσο πιο χαμηλό είναι το ρίσκο, τόσο πιο το reaction είναι και χαμηλότερο επίπεδο. Αν είμαστε στις πρώτες μέρες του deployment, διατηρούμε χαμηλούς τόνους και κάνουμε allow, notify για να εκπαιδεύσουμε τους χρήστες. Όσο ανεβαίνει το ρίσκο και περνάνε οι μέρες και θέλουμε να κάνουμε enforcement για να κλειδώσουμε κάποια πράγματα και να απαγορεύσουμε κάποια πράγματα, τόσο πιο δυνατό και οι πολιτικές τόσο πιο επιθετικές γίνονται. Εφαρμόζουμε encryption, εφαρμόζουμε delete, αλλάζουμε τα policies. Άρα, στην ουσία, ξεκινάμε από πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται και έχουν σκοπό να εκπαιδεύσουν το χρήστη και όχι να κάνουν disrupt το business. Και όσο προχωράμε και καταλαβαίνουμε και το DLP project, αλλά και πώς κάνει impact την επιχείρηση, τόσο εφαρμόζουμε πιο δυνατές πολιτικές. Ένα παράδειγμα εδώ, και θέλω να δείτε λίγο το συνδυασμό. Το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ένα απλό email. Ανήκει στο network module. Το network module είναι τα data in motion. Οτιδήποτε κινείται πάνω στο δίκτυο. Άρα έχουμε emails, έχουμε posts σε ένα social network. Οτιδήποτε λοιπόν κινείται πάνω στο δίκτυο. Εδώ πέρα έχουμε ένα email, είναι ένα κλασικό παράδειγμα, που μεταφέρεται ένα credit card number. Η συγκεκριμένη κυρία προσπαθεί να το στείλει. Μπορούμε συνδυαστικά να δούμε πού το στέλνει και ποια είναι η πληροφορία μέσα στο thread του email. Στην πρώτη φάση μπορούμε να ρωτήσουμε αν θέλει να γίνει release το συγκεκριμένο email ή να γίνει discard. Σε αυτή τη φάση την εκπαιδεύουμε. Σε δεύτερη φάση μπορεί να γίνει quarantine το email αν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε το enforcement ή να γίνει delete. Άρα είναι πολύ πιο άμεσο το impact. Σε πρώτη φάση όμως εκπαιδεύουμε το χρήστη, είναι πολύ βασικό αυτό. Το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι παράδειγμα από το endpoint module. Endpoint, οτιδήποτε γίνεται στο PC του χρήστη.
Είναι ένα pop-up το οποίο δείχνει και το localization, εννοείται ότι υπάρχουν ελληνικά και εδώ μπορεί να γίνει το κλασικό justification, δηλαδή να σημειωθεί από τον χρήστη ότι παίρνω τη συγκεκριμένη παρουσίαση για να τη δείξω στο επόμενο meeting, έχω πάρει το OK από το manager μου. Το data center module, αυτό που είδαμε προηγουμένως, εδώ, είναι τα data τα οποία αποθηκεύονται. Σκεφτείτε, share folder, share point, databases, οτιδήποτε έχει να κάνει με αποθήκευση δεδομένων. Άρα, το βλέπουμε συνολικά, δεν εφαρμόζουμε την πολιτική σε ένα σημείο του infrastructure, το βλέπουμε συνολικά σε network, data center, αποθήκευση δεδομένων και endpoint, στη μεριά του χρήστη. Είτε έχει να κάνει με USB stick, είτε έχει να κάνει με να σώσουμε κάποια data σε ένα συγκεκριμένο folder, είτε έχει να κάνει με printing. Άρα, καλύπτουμε και τους τρεις τομείς. Το τρίτο παράδειγμα δείχνει στην ουσία πώς γίνεται scanning το attachment σε ένα email. Ποιος το στέλνει, πού το στέλνει, σκανάρεται το attachment, βλέπουμε την πληροφορία που έχει μέσα το συγκεκριμένα το PDF εδώ και βλέπουμε και το πεδίο που υπάρχει στο email στην ουσία. Άρα τσεκάρουμε συνδυαστικά όλες τις πληροφορίες. Μόνη της μια πληροφορία, π.χ. εδώ είναι μια συνταγή. Μόνη της μια πληροφορία για ένα φάρμακο μπορεί να μην είναι sensitive και μπορεί να μην χρειάζεται να γίνει block. Όμως, με το credit card number του ασθενή, το ID του μέσα, κάνει trigger κάποια πράγματα, δίνει alerts και μπλοκάρεται, αν είμαστε σε περίοδο enforcement. Τώρα, οι πολιτικές οι οποίες είναι built-in, δηλαδή αγοράζοντας το προϊόν και βγάζοντας από το κουτί, στη συγκεκριμένη version που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι 170+. Το plus βρίσκεται εκεί γιατί σε κάθε version, σε κάθε update, σε κάθε patch, αυτό αυξάνεται. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες ανάλογα με το πού βρισκόμαστε, σε ποιο sector, σε ποια βιομηχανία εφαρμόζεται το DLP project. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχουν από πίσω knowledge engineers, να ένα καλό career path, έχουν πολλά χρόνια εμπειρία, έχουν πολλά certifications σε κανονιστικές αρχές πλαίσια, έχουν γνώση πολλών ξένων γλωσσών και στην ουσία φτιάχνουν ένα προφίλ στο οποίο ταιριάζει ανάλογα με το που γίνεται το DLP project. High level configuration και build τις πολιτικές. Δεν γίνεται λοιπόν μία πολιτική από απλούς μηχανικούς. Γίνεται από συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί, μπορούν να εφαρμοστούν οι 170 πολιτικές, αλλά μπορούν εννοείται να φτιαχτούν και πολιτικές ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού. Σίγουρα ο virtual κόσμος είναι κομμάτι, μπορεί να στηθεί το management πάνω σε virtual server, το network appliance, τα grid που μπαίνουν στο δίκτυο για να μειώσουν το load και εννοείται ότι μπορούμε να κάνουμε support όλα τα virtual desktops. Συνεργασίες στρατηγικές με τη VMware, τη Citrix και τη Microsoft. Το συγκεκριμένο slide είναι για να σας δείξει ότι δεν ξεχνάμε ποτέ το impact που μπορεί να έχει ο virtual κόσμος στο φυσικό κόσμο. Άρα, copy, saving από το virtual κόσμο στον φυσικό κόσμο και το ανάποδο είναι protected. Επίσης, δίνει μια άλλη λογική στο bring your own device. Είναι agentless. Στην ουσία, ελέγχουμε το δίκτυο στο οποίο ο χρήστης φέρνει τη συσκευή του. Δεν εγκαθιστούμε agent πάνω σε συσκευή την οποία δεν ανήκει στην εταιρεία μας. Ελέγχουμε το δίκτυο και τα δεδομένα τα οποία θα περάσουν από αυτό. Τέλος, πολύ σημαντικό, η RSA έχει πολλά προϊόντα και το σημαντικότερο είναι ότι τα συνδυάζει όλα αυτά. Άρα, αν εφαρμόσουμε ένα DLP project και θέλουμε να το πάμε παρακάτω, τα attacks πλέον είναι στοχευμένα. Πολύ σημαντικό είναι το Security Analytics που κάνει Network Monitor σαν tool και το RSA Archer που κάνει Risk Management. Άρα, incidents τα οποία μπορούν να συμβούν στο δίκτυό μας με το SA, με το Security Analytics, μπορούν να συνδυαστούν με τα incidents τα οποία έχουν γίνει στο DLP project, να καταλάβουμε ότι μια επίθεση κάνει affect κάποια δεδομένα εσωτερικά στο δίκτυό μας και αυτόματα με το Archer να καταλάβουμε ποιο είναι το business impact. Εύκολα, user friendly, μπορεί ένας business user ή ένα risk officer να καταλάβει από ένα απλό web interface τι συμβαίνει και ποια στην ουσία τι γίνεται impact στο κομμάτι του business.
και το security analytics, ένα security analyst μπορεί όταν γίνει ένα incident να ανατρέξει στα δεδομένα και να του γλιτώσει πολύ σημαντικό χρόνο. Άρα όλα αυτά συνδυάζονται και είναι πολύ θετικό όταν ενεργοποιούμε projects να έχουμε εργαλεία τα οποία συνδυαστικά να μας δώσουν λύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.